Ανωδική καταγράφεται και πάλι η πορεία των τιμών στα υγρά καύσιμα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στα πρατήρια του νομού Λάρισας η τιμή της αμόλυβδης υπερβαίνει το 1 ευρώ και 5 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται από 95 έως 96 λεπτά το λίτρο, σύμφωνα με την πρόεδρο των πρατηριούχων υγρών καυσίμων νομού Λάρισας, κυρία Έλλη Παπαδοπούλου. Συνεχίζεται η ραγδαία άνοδος. Τα ταμπλό όλων των πρατηρίων έχουν ανάρτηση πάνω από το 1,4 την αμόλυβδη. Στα 0,95-96 λεπτά κινείται η θέρμανση. Οι τιμές δεν ξέρω αν οφείλονται στην άνοδο του αργού που έχει ξεπεράσει τα 52 δολάρια ή στην ισοτιμία, η οποία όμως βλέπουμε τώρα ότι έχουμε μια ανάκαμψη από την πτώση που είχαμε τις προηγούμενες 3 μέρες του ευρώ. Η κυρία Παπαδοπούλου δήλωσε πάντως ότι ευελπιστεί σύντομα να μπει φρένο σε αυτό το ράλι ανόδου που διανύουν οι τιμές των υγρών καυσίμων. Οι καταναλωτές εξεπλάγουν γιατί τελειώσαμε κάπου στα 82 λεπτά τη θέρμανση πριν τις εκλογές και μέσα σε ένα μήνα βλέπουν μια ραγδαία άνοδο, ενώ η δηλώση της κυβέρνησης είναι ότι με την πάταξη του λαθρεμπορίου, η οποία δεν ξεκίνησε βέβαια ακόμη να γίνεται, θα πέσουν και άλλο οι τιμές. Ευελπιστούμε ότι θα μπει ένα φρένο στις τιμές αφού τελειώσουν όλη την εξωτερική πολιτική που είναι τα περισσότερα καθ' όλη την Υπουργεία, για να κοιτάξουν λίγο τη μέρη να τη δική μας και των καταναλωτών.